Γεια σου Μανώλη, γεια σου Άντζελα. Γεια, καλημέρα. Τι κάνετε, δεν είναι πολύ όμορφος ο κήπος του Θεώρη? Μια χαρά είναι. Νιώθω ότι είμαι εντελώς αλλού. Πραγματικά. Το πρωί είναι φανταστικά. Λοιπόν, Μανώλη, θα ήθελα να μας μιλήσεις για τις νέες τάσεις των μπαρ, για το πώς βλέπεις όλη την τεχνολογία η οποία έχει μπει πίσω από τα μπαρ και ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το προφίλ των νέων μπαρ και γενικότερα της κατάστασης πίσω από τα μπαρ έχει αλλάξει. Εξελίσσεται διαρκώς και αυτό είναι ένα πολύ θετικό για όλους μας που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα και όχι μόνο. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ καινούργιο και διαφορετικό και για τους πελάτες μας το να τους φτιάξουμε και να δημιουργήσουμε καινούργιες γευστικές εμπειρίες, αλλά πόσο μάλλον για τους bartender και για τους ίδιους τους εαυτούς, μας βοηθάει να γινόμαστε ακόμα πιο δημιουργικοί και καλύτεροι στη δουλειά μας. Λοιπόν, είπαμε για δημιουργικότητα από την πλευρά των bartender, αλλά και νέες εμπειρίες για τον πελάτη. Ποιες είναι όμως οι επιμέρους διαστάσεις της τεχνολογίας, ποια είναι τα επιμέρους πλεονεκτήματα? Τα επιμέρους πλεονεκτήματα που μπορεί να έχουμε για την καινούργια τεχνολογία και τα καινούργια μηχανήματα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά. Βέβαια υπάρχει ένα κόστος στο να τα αγοράσουμε και να τα αποκτήσουμε, αλλά πολύ γρήγορα αυτό με την έξυπνη χρήση και με την εμπειρία που θα αποκτήσουμε πάνω στα μηχανήματα μπορεί να γίνει μια γρήγορη απόσβεση. Ένα πολύ σημαντικό είναι η σταθερότητα που μπορούμε να αποκτήσουμε ποιοτικά στην προετοιμασία μας και στα πράγματα τα οποία φτιάχνουμε. Επίσης μπορείς να αποθηκεύσεις πολύ πιο εύκολα εξοικονομώντας χώρο στο ψυγείο σου με κάποιες σακούλες που έχεις αφαιρέσει τον αέρα από μέσα και αποθηκεύεις πολλά λίτρα σε πολύ μικρό χώρο ουσιαστικά στο ψυγείο σου. Μπορείς να κερδίσεις καθ' όλη την περίοδο της χρονιάς την έννοια της υποχικότητας που έχει μπει στα μπαρ μας και φτιάχνοντας πράγματα τα οποία μπορείς να συντηρήσεις πιο εύκολα και να τα έχεις σχεδόν όλο το χρόνο πίσω από το μπαρ σου. Και επίσης μπορείς μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και για μένα ένα πολύ βασικό στοιχείο που όπως είπαμε και πριν που είναι η δημιουργικότητα. Δηλαδή μπορείς να κάνεις κάτι που είναι πολύ οικονομικό, χρηστικό και σου λύνει τα χέρια και ταυτόχρονα να είσαι και δημιουργικός εξελίσσοντας καθημερινά τη δουλειά σου. Αγαπημένη μου ερώτηση που μου αρέσει να την κάνω πάντα στους bartender, πώς βλέπεις την αθηναϊκή σκηνή των μπαρ να εξελίζεται και ποια είναι η άποψή σου γι' αυτή? Αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια και δεν έχει ξεκινήσει τώρα είναι ότι συνέχεια ανοίγουν καινούργια μαγαζιά, καινούργια μπαρ τα οποία έχουν άποψη, έχουν ωραία ποτά, έχουν φιλοσοφία. Είναι ακόμα πιο πολύ κοντά στον πελάτη. Δημιουργούν ωραίες εμπειρίες για αυτούς. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος από την, όχι μόνο την αθηναϊκή μπαρ σκηνή, αλλά από την ελληνική γενικότερα. Η επαφή μου με τους ξένους συναδέλφους μας, είτε σε μορφή guest που έχουν έρθει εδώ πέρα, είτε που έχουμε πάει στο εξωτερικό, ολοένα βλέπω ότι είναι ένας προορισμός για τους bartender, όπου εκτιμάνε πάρα πολύ και τη δουλειά μας, και τη δημιουργικότητά μας και τη φιλοσοφία μας και τη φιλοξενία που έχουμε πίσω από τα μπαρ. Και γενικότερα θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από μπαρ του εξωτερικού που μπορεί πριν 4-5 χρόνια να τα βλέπαμε και να τα θεωρούσαμε κάτι σπουδαίο. Προφανώς είναι σπουδαία, αλλά δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι. Τελευταία ερώτηση από μένα. Μανώλη, είσαι ο νικητής του φετινού World Class 2015 και ταυτόχρονα κατάφερες να σκαρφαλώσεις σε μία από τις ψηλότερες θέσεις του παγκόσμιου τελικού. Τι χρειάστηκε να κάνεις για να φτάσεις μέχρι εκεί και πόσο δύσκολο ήταν? Αυτό που έχω να πω για αυτή τη μεγάλη εμπειρία που έζησα στον τελικό του World Class και στον ελληνικό και στον παγκόσμιο είναι ότι είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται, αλλά ταυτόχρονα είναι και τόσο εύκολο. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να έχεις κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχει διάφορα challenge τα οποία πρέπει να ανταπεξέλθεις και να αντιμετωπίσεις. Τους κριτές, αλλά κυρίως και τον εαυτό σου πιο πολύ.
αλλά όταν λέω ότι είναι τόσο δύσκολο, είναι ότι πρέπει να είσαι δημιουργικός, πρέπει να κάνεις διάφορες τεχνικές, πρέπει να έχεις μια μεγάλη γκάμα από το οτιδήποτε. Χρειάζεται διάβασμα, χρειάζεται πειραματισμούς, χρειάζεται διάφορες θυσίες που πρέπει να κάνεις για την προσωπική σου ζωή, για να αφοσιωθείς αυτό το πράγμα. Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα, χρειάζεται επένδυση, το να μιλάς μπροστά σε κόσμο, το να είσαι μπροστά σε ανθρώπους που μέχρι πριν λίγο καιρό τους έβλεπες και ήταν είδωλα ουσιαστικά για σένα, ναι. Αλλά όταν λέω ότι είναι τόσο δύσκολο και τόσο εύκολο, το εύκολο κομμάτι είναι το να είσαι ο εαυτός σου. Να είσαι αυτό που πραγματικά έχεις μέσα σου, να επενδύσεις αυτό και ουσιαστικά να δουλέψεις πάνω στον εαυτό σου και πάνω στα ταλέντα ή στα συναισθήματα και στην νοοτροπία στην οποία έχεις σαν άνθρωπος. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας, αν μπορούμε να πούμε για μένα. Λοιπόν, βρισκόμαστε πίσω από τον Μπαρ Πεθαίωρη με τη Λορέτα Τόσκα. Καλησπέρα. Γεια σου, Λορέτα. Για να μας φτιάξεις ένα ρώτατο. Herb Theory. Για πάμε να το φτιάξουμε. Το οποίο περιέχει Don Julio Reposado Tequila, Talisker 10 Whisky, Roots Herb Spirit, ένα ελληνικό προϊόν, και ένα reduction από το κλασικό κοκτέιλ β52.